Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, RG εδώ και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Career Mode εδώ με τον παίχτη μας που αλλού στην Λειψία. Συνεχίζουμε λοιπόν την εξαιρετική μας πορεία προς το παρόν εδώ στο FC24, στο Player Career Mode. Είμαστε πλέον στο Νοέμβρη της 5ης σεζόν. Στο προηγούμενο επεισόδιο βάλαμε τα κολλάκια μας, στάσαμε τα 10 στην Bundesliga, δίνουμε την τεράστια μάχη με το Harry Kane και σε ομαδικό επίπεδο δίνουμε και την τεράστια μάχη με την Bayern Μονάχου, οι δύο μοναδικές αίτητες ομάδες. Όμως στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε και πολύ πολύ σημαντικά βήματα στο Champions League με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Πήραμε νίκες απέναντι στον Άγιαξ και απέναντι στη Real Madrid με ένα καθυλωτικό 2-3 με ανατροπή μέσα στο Santiago Bernabeu, το οποίο είχε μια assist μας και δύο γκολ μας, κάναμε τη Real να παραμιλά και γενικότερα όλη την Ευρώπη. Συνεχίζουμε την πορεία μετά την κατάκτηση και του Μουντιάλ, ουσιαστικά την πορεία μας προς την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τη χρυσή μπάλα, η οποία έρχεται περίπου σε έναν μήνα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να δούμε στο σημερινό επεισόδιο. Γιατί, ναι, η προηγούμενη σεζόν δεν ήταν και καλύτερη μου. Την ολοκλήρωσα με περίπου 20 γκολ στο πρωτάθλημα και χωρίς να έχω παίξει τους τελευταίους 3 μήνες. Αλλά η χρυσή μπάλα δίνεται για το ημερολογιακό έτος και εγώ σε αυτό το ημερολογιακό έτος οδήγησα από το χεράκι την Αμερική σε ένα Μουντιάλ και έχω ξεκινήσει all guns blazing, να πούμε, τη σεζόν που έχουμε τώρα μπροστά μας. Οπότε για να δούμε πώς θα πάει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Είμαι και 88 overall βέβαια, οπότε δεν ξέρεις, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και insane. Εντάξει, ότι παίζω στη Λειψία δεν βοηθάει. Αλλά ναι, τώρα ξεκινάμε με τον Άγιαξ, ο οποίος έχει 4 βαθμούς. Αν τον κερδίσουμε, τελειώνει η υπόθεση πρόκριση. Για πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε λίγο με το Τσουλού και να συνεχίσουμε δυναμικά την πολύ σπουδαία μας μάχη με την Bayern Μονάχου στο πρωτάθλημα. Όλα έτοιμα, κυρίες και κύριοι, στην Λειψία. Ο Άγιαξ, ο οποίος ιτήθηκε στην προηγούμενη αγωνιστική από εμάς με 0-1 στο Άμστερνταμ, με γκολ στο 88, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, με ασίστ δικιά μου. Ένα εκπληκτικό τέρμα, αν θυμάμαι καλά, του Λοϊκό Πέντα. Τα δώσαμε όλα, βγάλαμε την ασίστ και σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι βγήκαμε νικητές. Ο Άγιαξ τώρα έρχεται εδώ στην Λειψία με έναν και μοναδικό σκοπό, έτσι, τη νίκη. Γιατί αν δεν κερδίσει, είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία της Real να πάρει για τα καλά κεφάλι Real, η οποία ξεκίνησε πολύ άσχημα τον όμιλο με δύο συνεχόμενες ήττες και θέλει σήμερα να κερδίσει τη Salzburg, να χάσει ο Άγιαξ, ώστε η Real να έρθει για τα καλά στη δεύτερη θέση και να ξεχάσει, ας πούμε, αυτό το πολύ κακό ξεκίνημα. Για να δούμε εδώ την πρώτη επίθεση με τον Masverk, τον πρώην παίκτη της Schalke, τον Ouedraogo, πίσω στον Masverk. Κατά η μπάλα ο Άγιαξ, Bergwijn, αλλαγμένος αρκετά σε σχέση με το παιχνίδι που ιτήθηκε και τώρα έχουμε το κλέψιμο από τον Ζορέλ Χάτο και κίνησε από τα δεξιά. Νεομαλή, νέα παπούτσια, γενικότερα ένα νέο look, το είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Το step over βγαίνει από τον Άβυλα, το shoot γκολάρα. Ποιος μας σταματάει? Ποιος μας σταματάει? 1-0. Τα λέμε εδώ με τον Χακίμη. Είμαστε στην Σλάνταν Ιμπραήμοβιτς πλέον εποχή. Στην πρώιμη Σλάνταν Ιμπραήμοβιτς εποχή. Να το δω το step over πάνω στον Άβυλα, δεν μπορεί. Δεύτερο step over με το εξωτερικό το shoot για να το κάνουμε το καλό μας πόδι. Κερδίζουμε τον Ρούγιο, ο Αργεντίνος, συγγνώμη, keeper. Δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτό το εξαιρετικό σουτ και με τα πράσινα πλέον New Balance σκοράρουμε βαθιά στην αιστεία του Αργεντίνου. Είναι το 1-0 από την πρώτη μας καθαρή ευκαιρία σε αυτό το ημίχρονο. Τελείται το corner. Μπαίνουμε στην περιοχή. Το πλασέ είναι χαμηλό. Τον δυσκόλεψε τον keeper του Άγιαξ. Ακόμα ένα corner εδώ λίγο πριν τη μισή ώρα. Παίρνουμε μέτρα σε αυτά τα λεπτά. Τσάβι Σίμονς εκτελεί. Η κεφαλιά από μακριά είναι δυνατή πάνω από τον Ζώτη Δοκάρη. Πιέζουμε ψηλά και κλέβουμε. Το high press μας αποδίδει καρπούς ξανά και έχουμε πάρα πολύ χώρο. Και για το σούτ ακόμα, κοίτα να δεις, 2-0. Συγκλίνω με την μπάλα, κοιτάω την assist, κυρίως αυτό με ένοιαζε, μπας και βρω μια assist, δεν θα με χάλαγε καθόλου. Δεν τη βρήκα όμως, κόβουμε προς τα μέσα, το πλασέ έρχεται στο δεξί, πανέμορφο τελείωμα, 2-0 πριν το ημίχρονο. Να το ξαναδούμε εδώ, πως κόβουμε και πιέζουμε ψηλά, έχει γίνει πολύ χαρακτηριστικό πλέον αυτό, high press και μετά, από ποια γωνία και αν είμαστε, κόβουμε προς τα μέσα και βρίσκουμε ένα πολύ γλυκό τελείωμα. Πανέμορφο πλασέ, πολύ έξυπνο. Για να κερδίσουμε τον Ρούγι. Ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο με την μπάλα στα πόδια. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Σέσκο είναι σε καλό σημείο. Τον βρίσκουμε. Έλα, Σέσκο. Άργησε, ρε φίλε. Άργησε. Την ψάχνω την assist σε αυτό το match. Χάτο. Σε μένα. Το shoot από εκεί. Δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Στον Χάτο. Ο Χάτο μου δίνει για τον Τζάβι Σίμονς. Σίμονς θέλει να με δει. Το κάνει. Το hat-trick. Ήρθε και το πρώτο μου hat-trick στο Τσουλού. Κατευθείαν με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Τα δώσαμε όλα, τα αμοιβόμαστε όπως μας αξίζει. Όλα με το δεξί, όλα με βλασεδάκι. Εντάξει, το πρώτο ήταν με τριβέλα, sorry. Νάτι εδώ συνεργασία με τον αγαπημένο μου Τσάβι Σίμονς. Παίζει την μπάλα μέσα. Είναι κάτι τέτοια, ρε φίλε. Αυτό έχουμε βρει το chemistry, έχουμε βρει το ποδόσφαιρό μας. Νιώθουμε άνετα. Χαίρομαι πολύ που έμεινα μία ακόμα χρονιά στη Λειψία. Γιατί χρειαζόμουν για το gameplay μου, για το να συνηθίσω έτσι καλύτερα το player. Το να παίζω με ένα παίχτη για να αγαπήσω πιο πολύ αυτή τη σειρά και για να νιώθω πιο άνετα παίζοντάς. Νομίζω ότι χρειαζόμουν αυτή την έξτρα
σεζόν, ρε παιδί μου, στην ομάδα που έχω βρει το βηματισμό μου και να το 3-0, πολύ νωρίς, hat-trick στο Champions League, party. Λοιπόν, και τώρα θα βγούμε αλλαγή, σε 70 κάτι περίπου, στη θέση μας ο Άντωνη, το ζήτησα, ο coach με ακούει. Και για να το κάνουμε simulate the rest of the match, θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Όχι, 3-0 με το hat-trick το δικό μου στο 10, στο 38, στο 52. Καθαρίζουμε πολύ εύκολα αυτό το παιχνίδι. Η Λειψία κερδίζει 3-0. Κάνει το 4-4 και νομίζω κλειδώνει και την πρόκριση στους 16. Μετά την καταιγιστική μας εμφάνιση απέναντι στον Άγιαξ, συνεχίζουμε τις υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα. Είμαστε αίτητοι και όχι απλά αίτητοι. Δεν έχουμε ρίξει βαθμό. 10 αγωνιστικές έχει πριν από τη συγκεκριμένη Bundesliga. Έχουμε κάνει το 10-10. Βέβαια, δεν είμαστε ακριβώς άνετοι. Γιατί παρότι έχουμε κάνει αυτό το insane ξεκίνημα, υπάρχει μια ομάδα, η Bayern, η οποία είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω μας. 9-1 έχει κάνει η Bayern, 9 νίκες, 1 ισοπαλία. Οπότε δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Και αυτό το πρώτο πολύ δυνατό match με την Dortmund θα είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε locked in, ότι πάμε για το 11-11 και ότι ό,τι και να κάνει η Bayern, εμείς παίζουμε μόνοι μας. Για να δούμε λοιπόν, δυνατό σχήμα, Klostermann στο κέντρο, αμυντική προσέγγιση. Έτοιμοι. Στην έδρα μας έρχεται η Dortmund στη Λειψία. Πάμε, το έχουμε. Κλέβουν, δεν θα έχουμε την ευκαιρία εδώ στην χιονισμένη Λειψία, μέσα Νοέμβρη, ήδη χιόνι. Δεν ξέρω να το ξαναδούμε αυτό ποτέ βέβαια στην ιστορία της Κεντρικής Ευρώπης. Τέλος πάντων, έχουμε τη στήριξη, το βλέπει, κόβουμε προς τα μέσα. Άνοιγμα για το σούτο πλασέ πάνω στα σώματα. Μπαλά κάτω. Και τον Klostermann. Αργή. Θα μας δώσει, είναι ένα άσχημο τάκλι εδώ τον Havertz νομίζω. Για να δούμε αν υπάρχει κάποια κάρτα στο μέλλον του Havertz. Υπάρχει μια κόκκινη. Εντάξει, σκληρή αποφάση, αλλά και πολύ σκληρό τάκλι. Χωρίς λόγο για τον επιθετικό της Dortmund. Γι' αυτό σταμάτησε κατευθείαν η φάση και δεν υπήρχε πλεονέκτημα. Ναι, χωρίς λόγο και αιτία κατευθείαν πίσω από τον Klostermann. Ένα φάουλ από ένα σημείο που δεν πιστεύω ότι μπορούμε να σκοράρουμε. Οπότε θα παίξουμε την πάσα. Για να δούμε. Για τον Ζάιβαλ. Του ζητάμε την μπάλα. Ο Ζάιβαλ μας τη δίνει από μακριά το σουτ πάνω στον Κόμπελ. Τέλος, αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο. Μοναδικό σοβαρό highlight είναι η κόκκινη κάρτα του Kai Havertz. Μπαίνουμε στα αποδυτήρια λοιπόν εδώ τη Λειψία με το 0-0. Χρειαζόμαστε έτσι κάποιες εκρήξεις δημιουργικότητας. Δεν μας έχει βγει η κυκλοφορία όπως θα θέλαμε. Δεν ξέρω αν βολεύει και πολύ ο Klostermann που είναι στο κέντρο. Τέλος πάντων. Πάμε ρε Ελμάς. Μπράβο. Ζάιβαλτ. Με είδε. Με μία πάσα στον Οπέντα. Οπέντα. Έλα ρε. Δες την κίνηση από πίσω. Πάμε για τεράστια ευκαιρία στην αρχή του ημιχρόνου και μια βιασύνη από τον Οπέντα που πραγματικά δεν την περίμενα. Πάμε για να δοκιμάσουμε από εκεί. Καλή τροχιά είχε. Το όλοι για το Σέσκο. Σέσκο. Τα κουνάκι. Πιέζουμε ψηλά. Δεν βγαίνει. Δραπετεύει Ντόρτμουντ και εδώ. Πολύ λίγο πριν τη λήξη και έχει και χώρο και χρόνο τώρα να κάνει κάτι. Τέλος, αυτό ήταν 0-0. Είναι η πρώτη μας απώλεια βαθμών. Είπαμε ότι υπάρχει το άγχος, μήπως έρθει κάτι τέτοιο σήμερα. Και δυστυχώς ήρθε. Δίνουμε την ευκαιρία στην Bayern να μας πιάσει στην κορυφή. Δεν ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Προσπάθησα. Ήθελα όσο μπορούσα να μπω σε όλες τις φάσεις. Δεν νομίζω ότι ήμουν και πολύ αποδοτικός. Κακή βραδιά. Γενικότερα η Dortmund είναι σαν ένα χίλιο στέρνα. Δεν τα έχουμε πάει εξαιρετικά απέναντί τους και συνεχίζεται αυτό. Ωραία για φιλικά εθνικών, τα οποία για κάποιον λόγο είναι ακριβώς τα ίδια φιλικά. Με αυτά που κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, απλά με αντίστροφη σειρά παίζουμε δηλαδή πρώτα με το Κατάρ και μετά με την Αργεντινή. Προφανώς jump to result. Το μάτς με το Κατάρ θα έρθει 3-0 με goal, με goal 2 του Pulisic και 1 του Μπούσιο. Και τώρα Αργεντινή, για να δούμε τι θα γίνει. Πάλι εντός έδρας, 1-2 χάνουμε από τους Αργεντίνους. Σκόραρε Ρόμπινσον, goal ο Αλμάντα και ο Μπελτράν. Ώρα για Bayern τώρα. Πάμε για το πιο σπουδαίο μάτς της φετινής σεζόν. Ώρα για το απόλυτο showdown, για το πιο τρελό μάτς που έχουμε δώσει ποτέ στην Bundesliga. 11 αγωνιστικές in, είμαστε σε μια κατάσταση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται η εικόνα του πρωταθλήματος και να βλέπουμε ποιες ομάδες μπορούν να πάνε στο long run. Πολύ καλές σεζόν για Gladbach, για Wolfsburg, είναι εκεί η Leverkusen, κάπως απογοητευτική η Dortmund. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια εικόνα. Κολονία Mainz, Freiburg συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Λίγο πιο πίσω η αρκετά ενισχυμένη πρώην ομάδα μας, η Eintracht Frankfurt, η οποία δεν έχει βρει τα πατήματά της παρά το πολύ και καλό νέο αίμα που έχει. Αλλά ό,τι και να κάνει άλλο ομάδα στην Bundesliga, η μεγάλη ιστορία είναι μπροστά. 11 αγωνιστικές μέσα στο πρωτάθλημα, 2 ομάδες μένουν αίτητες με ακριβώς το ίδιο ρεκόρ. 10 νίκες έκαστη, 1 ισοπαλία έκαστη, 21 γκολ έχουμε βάλει εμείς και έχουμε φάει 3, 22 γκολ έχει βάλει η Bayern και έχει φάει 8. Οι δύο καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος, οι δύο καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος, οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, τελεία και παύλα. 31 πόντους η καθεμία. Απίστευτα πράγματα για την αρχή της Bundesliga. Σήμερα μπορεί αυτό να αλλάξει. Το καλύτερο goal difference που έχουμε μας κρατάει στην πρώτη θέση, αλλά με μια ήττα η Bayern, με μια ήττα δικιά μας βασικά και μια νίκη της Bayern, η Bayern μπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτά τα μικρό προβλήματα και να φύγει στην πρώτη θέση. Με μια νίκη δικιά μας, επιτέλους παίρνουμε μια σοβαρή απόσταση από την Bayern και της χαρίζουμε και την πρώτη ήττα. Μπορεί όμως και οι δύο ομάδες να είναι αρκετά φοβισμένες, μπορεί και οι δύο ομάδες να μην θέλουν να χάσουν το ρεκόρ τους και έτσι να έχουμε μια ακόμη ισοπαλία και να μείνει το αίτητο και για τους δύο. Δεν είναι σίγουρο ότι ένας από τους δύο θα χάσει το αίτητο, είναι σίγουρο όμως ότι όπως και τώρα ένας από τους δύο
θα είναι στην κορυφή στην επόμενη αγωνιστική. Η Bayern πρέπει να κερδίσει για να το καταφέρει αυτό. Με ισοπαλία παραμένουμε πρώτοι. Με νίκη, προφανώς, συνεχίζουμε και αυξάνουμε και τη διαφορά μας. Παρ' όλα αυτά, η Bayern είναι διψασμένη, είναι έτοιμη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Στο μεγαλύτερο μάτς που έχουμε δώσει ποτέ στο διαφορά το πρωτάθλημα σε αυτό το career mode. Με Ντόιλ και Χακίμι στα δύο άκρα της άμυνας. Κλόστερμαν, τον Τιμπό, Χάτο, Ζάιβαλτ, Σιμόνς, Ελμάς, εγώ και ο Πέντα στην κορυφή. Ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Είμαστε έτοιμοι, ταξιδεύουμε στην Allianz Arena. Πάμε να παίξουμε λοιπόν αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Το hype είναι στα ύψη, το άγχος είναι στα ύψη. Βλέπετε πόσο focused είμαστε όντας στα αποδυτήρια και μπαίνοντας τώρα στο γήπεδο. Η Bayern είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Μέσα σε όλα έχουμε και την τεράστια μάχη με τον Harry Kane, ο οποίος αφού εμείς μείναμε άσφαιροι στο μάτς με την Dortmund, μας πέρασε στα γκολ. Μετράει 11 γκολ σε 11 αγωνιστικές έναντι των 10 γκολ σε 11 αγωνιστικές που έχουμε εμείς. Είναι και αυτή μια τεράστια μάχη πέρα από τη μάχη του πρωταθλήματος. Κυρίες και κύριοι, είναι όλα έτοιμα. Να πω εδώ ότι αμέσως μετά το μάτς με την Bayern έχουμε και το μάτς με την Real Madrid, το δεύτερο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το πρόγραμμά μας είναι αδυσόπιτο. Με δύο μάτς Champions League, το ένα με τη Real μάλιστα και το Dortmund Bayern διάμεσα. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά τώρα έχουμε την πρώτη μας προσπάθεια. Κρατάμε την μπάλα. Με τον Καϊσέδο πάνω μας. Θα πάμε πίσω. Περιμένει ο Ζάιβαλ, τη ζήτησε, του τη δώσαμε του Αυστριακού. Κατοχή είναι για μας, έχοντας περάσει το Μουσιάλι και μπορούμε να συγκλίνουμε τώρα. Για να δούμε. Κόβουμε προς τα μέσα. Στο αριστερό το πλασέ. Μας προλαβαίνουν τελευταία στιγμή. Νομίζω ο Τίμπερ ήταν εκεί. Σηκώσουμε. Μπας και βγει ο Ντόιλ. Δεν είναι και ο πιο εκρηκτικός fullback στον κόσμο. Μιγγέλ τώρα. Μια ψηλή πίεση από τη Λειψία. Το Μιγιά σου κρατάει. Και νομίζω ότι μπορεί να ηρεμήσει το Ριμπάγκερ. Έχουμε τον Οπέντα σε καλό σημείο. Μας κυνηγάει ο Μουσιάλα. Κάνει ένα τάκλιν. Οι τρίπλες. Για τον Ντόιλ. Ντόιλ. Θέλω την μπάλα γιατί δεν τον εμπιστεύομαι σε αυτό το σημείο πάρα πολύ. Θα μου τη δώσει. Συγκλίνουμε. Περιμένει ο Ζάιβαλτ. Θα του τη δώσουμε όμορφα. Ζάιβαλτ. Δέσμε. Τον Τιμπό. Με είδα αυτό. Συμπάσα δεν βγαίνει για τον Ουνάι. Για τον Τσάβι Σίμον. Συγγνώμη. Θα το με βλέπει. Και κάνει μια καλή πάσα. Κόβουμε προς τα μέσα. Υπάρχει ο Πέντα. Θα τον δούμε. Είναι πολύ καλή παλιά για τον Πέντα. Ο Πέντα θα συγκλίνει. Αργεί να σουτάρει. Πάει για το εσωτερικό. Για την εσωτερική πλευρά. Την κλειστή γωνία του Ουνάι Σίμον. Δεν ξέρω αν ήταν και καλύτερη επιλογή. Το κόρνερ τώρα. Κρατάμε την μπάλα μάχες με τον Τομόρι. Πολύ δυνατός ο Άγγλος. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος. 0-0. Δυνατές και οι δύο ομάδες. Νομίζω ελαφρώς πιο απειλητικοί εμείς. Αν είναι μια ομάδα να έχει καθορίσει το ρυθμό λίγο παραπάνω, αυτή η ομάδα είμαστε εμείς. Κρατάμε μπάλα. Πιέζουμε περισσότερο. Όχι αρκετά όμως. Αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς. Όχι αρκετά. Έχει χάσει και δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες ο Πέντα. Είχα κάποιες ευκαιρίες εγώ. Ωραίος Ρεζάιβαλ. Με χώρο τώρα. Περνάμε τον Τιμπέρ. Η πάσα είναι για τον Πέντα. Μην αργήσει να σουτάρεις. Εντάξει, δεν άρχισε πάρα πολύ. Παραλίγο assist. Καλή επέμβαση από τον Unai Simon. Τώρα ένα corner από τον Τζάβι Σίμον. Θα το εκτελέσει. Κεφαλιά είναι του Κλόστερμαν. Unai Simon σε μια διανόητη επέμβαση. Τζάβι Σίμον. Βάση διαρκεία. Δεν πιάνουμε το shoot. Χάτο. Ωραίο. Ο Πέντα. Ποιον θα δει εκεί, τον Ντόιλ. Ντόιλ. Όχι και η καλύτερη επιλογή. Ναι, το είδατε. Πλαβή γύρω πάνω στον Μιγιά σου. Παιδιά δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε back σε αυτή τη θέση. Σοβαρό. Ωραίο ο Κλόστερμαν στο 90. Και δεν έχει δώσει καν καθυστερήσεις. Για να δούμε αν μπορούμε να ανέβουμε. Η παλιά είναι για τον Πέντα, δεν είναι καλή. Δεν ήθελα να σημαδέψω έτσι και αυτό ήταν 0-0. Δεύτερο συνεχόμενο 0-0. Ήμασταν καλύτεροι. Και είναι πολύ κρίμα που δεν μπορούμε να φύγουμε με τη νίκη. Είναι πολύ κρίμα που δεν σκοράρουμε ξανά. Είναι πολύ κρίμα που πλέον ο Harry Kane είναι για τα καλά μπροστά μας. Εντάξει, ένα γκολ, αλλά έχει το απόλυτο αυτό το 10 στα 10 που είχαμε τώρα είναι 10 στα 12. Ο Harry Kane είναι στο 11 στα 12 στα γκολ μπροστά. Εμείς στο πρωτάθλημα, ναι, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει σήμερα πιο πολύ από ό,τι θα μπορούσε η Bayern, και αυτό είναι που τσιμπάει άσχημα. Εντάξει, στο πρωτάθλημα δεν έχουμε σε καμία περίπτωση κινηθεί στα επίπεδα που ήμασταν στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά στο Τσουλού συνεχίζουμε δυναμικά. Η Real έρχεται στη Λειψία, είμαστε στους 12 βαθμούς. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλη η σεζόν στο Τσουλού, μπορούμε να χάσουμε και με από τη Real και από τη Salzburg και πάλι πρώτη να βγούμε. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει την πρώτη θέση. Η Real ελπίζει για την νίκη και να κερδίσει και τα δύο μάτσα. Πρέπει εμείς να χάσουμε πάρα πολύ για να χάσουμε την νίκη στο goal difference που την έχουμε άντα προς το παρόν. Τέλος πάντων, ακόμα ένα ματσάκι με τη Real. Ελπίζω να έχει ενδιαφέρον. Είμαι λίγο κουρασμένος βέβαια, οπότε δεν ξέρω αν θα το βγάλω ολόκληρο. Πάμε απλά να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε τόσο πολύ πίεση. Η Real πιέζεται περισσότερο γιατί ο Ajax έχει την εύκολη αγωνιστική απέναντι στη Salzburg και μπορεί να την περάσει. Μια στροφή πριν τον τερματισμό. Οπότε ναι, η Real έχει πίεση, έχει ανάγκη να παίξει καλά. Εμείς είμαστε πιο χαλαροί. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό δεν θα επηρεάσει την συνολική μας απόδοση, βέβαια, και θα πάμε να κερδίσουμε. Βλέπετε εδώ τον κόσμο μας, ο οποίος σήμερα είναι έτοιμος να πανηγυρίσει και μαθηματικά την πρώτη θέση. Είμαστε ήδη πρώτοι και έχει ψηλοτελειώσει ότι θα είμαστε πρώτοι. Αλλά με οποιοδήποτε αποτέλεσμα που δεν είναι ήττα απέναντι στην Real Madrid, κλειδώνουμε χωρίς καμία μα καμία μαθηματική αμφιβολία ότι θα είμαστε πρώτοι. Οπότε το περιμένουν αυτό οι φίλοι μας στις κερκίδες, είναι το μόνο σίγουρο. Ξεκινάμε λοιπόν το παιχνίδι απέναντι στην Real με τον Ferguson να δίνει στον Vinicius αυτό στον De Bruyne. Κυρίες και κύριοι, η Real είναι εδώ, έτοιμη να πάρει για τη μεγάλη της εκδίκηση για τον εντυπωσιακό τρόπο που την κερδίσαμε μέσα στο σπίτι της.
Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Κόβουμε προς τα μέσα. Υπάρχει μια κίνηση του Σέσκο. Τον είδαμε. Σέσκο για τον Τσάβι Σίμονς. Αργήσαν εδώ να συνεννοηθούν. Μπαλά πέφτει όμως στα πόδια μας. Κόβουμε προς τα μέσα. Έχουμε χώρο για το σου. Το Κουρτουά είναι πάλι εκεί. Ακόμη μια φορά που τον ανησυχούμε. Τον Τίμπο Κουρτουά. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο βασιστικό, ρε παιδί μου, Σέσκο. Να έχει χώρο να σουτάρει, να το κάνει το ρημάδι. Τέλος πάντων, μπαίνουμε μέσα, δοκιμάζουμε ακόμα ένα μακρινό. Πάλι ο Κουρτουά είναι εκεί. Ημίχρονο συλληψία. Είμαστε πολύ καλύτεροι από τη Ρεάλ. Έχουμε όλο τον έλεγχο του μάτς. Δεν θα περίμενε κανείς ότι η Ρεάλ είναι η ομάδα που την καίει πιο πολύ. Πάμε για να κλειτώσουμε την πρώτη θέση. Έχουμε την ισοπαλία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά παραπάνω. Βέβαια, καθαρά και μόνο επειδή έχω δύο συνεχόμενα μάτς με 0-0, δεν θα ήθελα να έχω άλλο ένα. Οπότε ας το αλλάξουμε στο δεύτερο ημίχρονο αυτό. Είμαστε. Μπράβο! Πολύ καλή πάσα και έχουμε πάρα πολύ χώρο τώρα. Απέναντι στον Κουρτουά. Απέναντι στον Κουρτουά. Γιατί το έκανα αυτό. Με έπιασε η βλακεία μου τώρα. Το ξέρω από τη στιγμή που το αποφάσισα ότι θα είναι λάθος. Θα βγει ο Σέσκο να μπει ο Πέντα. Δεν βγήκε καν ο Κουρτουά. Απλά ήθελα Σον και Ντένα να το σκάψω για να πω ότι πήγα και έσκαψα τον Κουρτουά που είναι 3,5 μέτρα άνθρωπος. Αυτό ήταν. 0-0. Το τρίτο συνεχόμενο του επεισόδιου. Πρέπει να το ξαναπέσει από την αρχή του επεισόδιου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν το χρήμα. Κρίμα για τα συνεχόμενα 0-0. Αλλά από αυτό το match κρατάμε κάτι. Και αυτό το κάτι είναι ότι κυρίε και κύριοι είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Πόσο τρελό από κάθε άποψη είναι το σημερινό επεισόδιο. Έχουμε Dortmund, Bayern, Real, χάτρικα απέναντι στον Ajax και θα κλείσουμε με την πρώην μας ομάδα. Όλα τα πιο μεγάλα παιχνίδια που ήταν δυνατόν να δώσουμε θα τα δώσουμε σήμερα. Λοιπόν, Λειψία εναντίον Eintracht Frankfurt στην Red Bull Arena εδώ στην Λειψία. Full δυνατή ομάδα. Ο Πέντε έχει ανέβει και overall. Ζάιβαλντ, Χάτο. Στο κέντρο. Δυστυχώς ο Ντόιλ είναι ξανά left back, το οποίο δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Αλλά το χρειάζομαι, ρε παιδί μου, με την Eintracht. Θέλω να παίξω πολύ καλά. Έχουμε αποφασίσει ότι δεν έχουμε καλές σχέσεις με την πρώην ομάδα μας. Έχουμε πανηγυρίσει ό,τι έχουμε κάνει εναντίον της. Βέβαια, μας έχει στερήσει και το πρώτο μας τρόπαιο με την Λειψία. Μα θυμάστε στο Super Cup Γερμανίας όπου μας νίκησε. Δεν έχουμε παίξει πολύ καλά απέναντι στην Eintracht γενικότερα. Και δεν είχα τις ευκαιρίες να κάνω τις εμφανίσεις που ήθελα. Είναι μια καλή στιγμή αυτή σε ένα επεισόδιο που δεν έχει πάει καλά. Ναι, μεν έχουν βάλει 3 γκολ, τα βάλαμε όλα σε ένα μάτσο από εκεί και πέρα. Σε όλα τα πολύ μεγάλα μάτς, 3 συνεχόμενες λευκές ισοπαλίες. Δεν είναι και η καλύτερη εικόνα για το career mode σε αυτό το σημείο του σεζόν που είμαστε να έχουμε 3 συνεχόμενα 0-0. Πρέπει να αλλάξει αυτό και πάμε απέναντι σε μια ομάδα που στα χαρτιά είναι πάρα πολύ δυνατή. Την Eintracht, αλλά δεν τα έχει πάει καθόλου καλά στην αρχή του πρωταθλήματος. Υπάρχει τραυματισμός από πολύ νωρίς και είναι ο Πακετά που σε έχει χτυπήσει. Δεν ξέρεις ποια ακριβώς σύγκρουση. Το 8ο λεπτό είναι κάτω. Για να δούμε πώς έγινε. Ο Ζάιβαλ του το έκανε, ήμασταν και εμείς στη φάση. Γόνατο με γόνατο και έχουμε την αλλαγή. Δυστυχώς για τον Λούκας Πακετά, πολύ νωρίς. Ένας από τους αστέρες της Eintracht θα βγει από το γήπεδο. Δέσμερε Ζάιβαλ, τι βαρετό ημίχρονο είναι αυτό, ρε φίλε. Είμαστε 44 περίπου. Φάση δεν έχει γίνει. Ανεβαίνουμε την μπάλα. Κινείται εκεί ο Τσάβι Σίμονς, θα τον δούμε. Καλή στιγμή αυτή. Δημιουργούμε προϋποθέσεις. Χώρος, ο Πέντα, μια ψόφια κεφαλιά. Προσπαθούμε εδώ να πάρουμε κάρτη και παίρνουμε το κόρνερ. Μια χαρά. Αυτή τη φάση να βγούμε με ένα corner. Μας πιέζει εδώ ο πρώτης παίκτης μας ο Τούτα. Αλλά έχουμε χώρο. Κόβουμε προς τα μέσα. Κρατιόμαστε με τον Τούτα πάνω. Συνεχίζουμε. Περιμένει ο Πέντα. Θα του δώσουμε την μπάλα. Ο Πέντα. Ένα σουτ. Συρτό με το εξωτερικό. Αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια. Ημίχρονο 0-0. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στη φιλοσοφία μας και στην προσέγγιση μας. Το μόνο ενδιαφέρον πράγμα σε αυτό το ημίχρονο είναι ο τραυματισμός του Πακετά. Η κατοχή είναι της Eintracht. Συνεχίζουμε να μην παίζουμε πολύ καλά απέναντι στην πρώην μας ομάδα. Πρέπει να βρούμε ρυθμό. Περνάμε τον Dean Mbappé πάρα πολύ όμορφα. Για να δούμε αν έχουμε μια ευκαιρία. Δεύτερο ημίχρονο πλέον μετά από 1 ώρα και 5 λεπτά περίπου αγώνα. Κόβουμε μέσα. Περιμένει ο Γεράι. Συνεχίζουμε την κίνηση. Έχουμε χώρο για το πλασέ! Επιτέλου! Δεν θα έχουμε 0-0. Αυτό είναι δεδομένο. Και εδώ πανηγυρίζουμε. Εννοείται. Όσο μπορούμε. Δεν τρέφουμε ιδιαίτερα αισθήματα απέναντι στην Eintracht. Βασικά τρέφουμε, αλλά δεν είναι θετικά. Να το πάλι. Μας βρίσκει ο Βαγιέζ. Κόβουμε προς τα μέσα. Υπήρχε ο Πέντα ως εμπόδιο. Χρειάστηκε ένα πάρα πολύ ποιοτικό πλασέ εδώ για να μπορέσουμε να τρυπήσουμε την αιστεία του Λαφόντ. Πανέμορφο, άπιαστο σουτ. Γκολάρα. Και η κατάρα του 0-0 θα σπάσει απέναντι στην Eintracht. Πέντα. Καλή συνέχεια με τον Τζάβι Σίμονς. Ο Πέντα για να βρει τον Άντωνη. Άντωνη, θέλουμε την πάσα. Όχι εκεί. Όχι εκεί, είπα Δέλτα. Περίμενα να την πετάξει μπροστά. Για να δούμε. Έχει ανεβάσει και τον Λαφόντ πάνω. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Κόρνερ εκτελείται. Ο Χιμένες θα πάρει την κεφαλιά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τούτα. Τούτα για τον Εμπούριζο. Στον Μόιζες Κιν. Άντωνη. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. 1-0, η κατάρα του 0-0 σπάει, όχι με τον πιο εκφαντικό τρόπο, αλλά μπαίνει σε μια παραδοσιακά για εμένα δύσκολη αντίπαλο, όπως είναι η πρώιμη ομάδα η Eintracht Frankfurt. Κάνουμε το 1-0, κάνουμε τη νίκη, παραμένουμε πρώτοι στο πρωτάθλημα. Επιστρέφω και εγώ στα γκολ στο πρωτάθλημα που είναι σημαντικό. Συγχαρητήρια εδώ και στο Βήμερ. Ουφ,
Μόνο αυτό έχω να πω. Ουφ. Συνεχίζουμε τις υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα με ένα εντός έδρας παιχνίδι εναντίον της Κολονίας. Αυτό θα είναι το πρώτο μας quick sim για σήμερα. Είχαμε πάρα πολλά σοβαρά παιχνίδια που δεν μπορούσα να σκυπάρω. Jump to result λοιπόν και θα κερδίσουμε με 3-1. Πολύ χαρούμενος που ήμουν στον πίνακα των scorers. Ένα γκολ ο Ελμάς, ένα γκολ εγώ, ένα γκολ ο Πέντας στο 79. Και έτσι κάνουμε μία ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν την κούρσα μας στην πρωτιά. Παραμένουμε αίτητοι και το σημαντικότερο μπροστά από την Bayern. Και πάλι με quick sim μετά το επιτυχημένο μας απέναντι στην Κολονία θα ολοκληρώσουμε και τις υποχρεώσεις μας στο Champions League. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε με αυτό το match. Το Red Bull Derby, αν και έχει ενδιαφέρον έτσι σαν τίτλος, το είδαμε, το κερδίσαμε, έχουμε κάνει το απόλυτο 5. Όχι το απόλυτο, γιατί φέραμε ισοπαλία με τη Real. Αλλά η πρώτη θέση είναι δεδομένη. Jump to result λοιπόν στο Red Bull Derby για να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στην πρώτη φάση του Τσουλού. Δεύτερη ισοπαλία, 3-3. Πολύ μεγάλο Red Bull Derby. Δεν σκοράρα εγώ, σκοράρε ο Ζάιβαλτ δύο φορές και μία φορά ο Ελμάς. Μπίστρουπ, Καπάλντο και ο Τζουλιάνο, νομίζω σημειώνε πρέπει να είναι αυτός, γιατί είναι Salzburg. Πολύ μεγάλο Derby λοιπόν του Ενεργειακού Ποτού. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται εν τέλει ο όμιλος μετά από αυτά τα μάτσα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η τελική εικόνα του ομίλου. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Άγιαξ νίκησε 0-2 μέσα στον Μπερναμπέου τη Ρεάλ και για ένα γκολ στο goal difference εισπήρε την δεύτερη θέση. Η Ρεάλ θα συνεχίσει στο Europa League. Τραγικός απολογισμός για την μεγαλύτερη ομάδα, με το μεγαλύτερο σύλλογο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σε αυτόν τον όμιλο. Σε έναν όμιλο με λειψή, Άγιαξ και Σάλτσμπουργκ δεν δικαιολογείται να μην περνά. Εμείς θα παραμείνουμε πρώτοι. Στους υπόλοιπους ομίλους, η ΑΕΚ τερμάτισε δυστυχώς τελευταία. Μίλαν, Σπόρτινγκ, Λισαβόνα θα περάσουν. Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη. Εμείς και ο Άγιαξ. Παρίς Σεζερμέν, Πόρτο. Μπορούσε το Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι, η οποία περνάει δεύτερη. Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ περνάει δεύτερη. Λεβερκούζεν, Τότεναμ δεύτερη. Άρσεναλ, Μπαρσελόνα. Οπότε υπάρχουν αρκετές δύσκολες ομάδες. Κυρίως η Μπαρσελόνα, η Λίβερπουλ και η Σίτι. Οπότε για να δούμε, έχουμε και την κλήρωση του γύρου των 16. Σίτι, ναι. Τέλεια. Τη δυσκολότερη δυνατή δεύτερη που θα μπορούσαμε. Τότεναμ Μίλαν, Πόρτο Μπορούσια, Νάπολη Μπάγερν. Εμείς με τη Σίτι, Μπαρσελόνα Παρί, Σπόρτινγκ Λεβερκούζεν, Λίβερπουλ Ατλέτικο και Άγιαξ Άρσεναλ. Ουφ, δεν θα είναι καθόλου εύκολο να βρεθούμε στους 8, αλλά θα το παλέψουμε. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο με ένα ακόμα quick sim. Πηγαίνουμε στο Von Invest Wesser Stadion να παίξουμε απέναντι στην Werder Bremen, που δεν πηγαίνει ιδιαίτερα καλά στο πρωτάθλημα. Οπότε, jump to result, στην κορυφή της επίθεσης παρέα με το Σέσκο. Και 2-3 θα σκοράρω, ναι, τέλεια, σκοράρω και ένα γκολάκι στο 40. Σκοράρω εγώ, σκοράρει ο Ελμάς, σκοράρει ο Ζάιβαλντ. Μέλθημα δεν μας το έκανε εύκολο η Werder Bremen. Έτσι έβαλε ένα γκολάκι με τον Αραούχο. Ξεκίνησε με γκολάκι του Αραούχο, το πάλεψε, ήταν δυνατή. Αλλά εν τέλει με τον γκολ του Ζάιβαλντ στο 84 και με ανατροπή, στην ανατροπή που κάναμε, κερδίζουμε τη Werder με 2-3. Έτσι κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. 15 αγωνιστικές στο συν 4 από την Bayern Μονάχου. Παρότι το σημερινό επεισόδιο ήταν πολύ περίεργο με τα 3 συνεχόμενα 0-0 με Dortmund, Real και Bayern Μονάχου. Λίγη κάπως θετικά. Πολύ καλά αποτελέσματα στα σημερινά quick sim. Πολλάρα και πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην πρώην ομάδα την Eintracht Frankfurt. Και μην ξεχνάμε ότι αν και έχει περάσει αρκετή ώρα και δεν το θυμόμαστε ίσως, ξεκινήσαμε και με ένα πάρα πολύ ωραίο hat-trick. Οπότε πλέον έχουμε να λέμε ότι έχουμε και ένα hat-trick στο Τσουλού. Πρώτη στην όμιλο. Δυστυχώς αυτό δεν επιβραβεύεται με κάποιον τρόπο, γιατί θα παίξουμε με τη City στους 16 του Τσουλού. Τέλος πάντων, στο πρωτάθλημα τα πράγματα πάνε καλά. Στο επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε με μάτς εναντίον της Χέρτα εντός έδρας. Αρκετά εύκολο, δεν ξέρω, μπορώ να το παίξω, μπορώ να το κάνουμε quick sim, θα δούμε. Αλλά θα κλείσει ο Δεκέμβρης και σιγά-σιγά θα έχουμε εικόνα για τις καλύτερες ομάδες της σεζόν. Θα βγει το UEFA Team of the Year, δεν ξέρω αν θα είμαι μέσα. Υπάρχει και χρυσή μπάλα, θα δούμε. Ίσως μπορεί να σταθούμε τυχεροί και να κερδίσουμε κάποιο End of Year βραβείο. Θα το ήλπιζα. Και εννοείται μπαίνουμε πλέον και στο δεύτερο μισό της σεζόν. 15 αγωνιστικές μέσα στο συν 4. Παραμένουμε αίτητοι μαζί με την Bayern. Απλά η Bayern έχει αρχίσει και χτυπάει μερικές ισοπαλίες παραπάνω. Πολύ χαρούμενος με αυτά τα αποτελέσματα. Η Dortmund μπαίνει στην εξάδα. Η Wolfsburg συνεχίζει την εξαιρετική της σεζόν. Και η αντίπαλος μας στο επόμενο επεισόδιο, η Χέρτα, είναι προ-τελευταία με 8 βαθμούς. Οπότε λίγη ο Δεκέμβρης για να δούμε τι μεταγραφικές κινήσεις θα κάνει και η λειψία τον Ιανουάριο που έχει ενδιαφέρον για το push μας για το Τσουλού. Είμαστε μέσα σε όλα. Πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για κύπελο και πάμε να επαναλάβουμε την εντυπωσιακή περσίνη μας πορεία στο Τσουλού με τον τελικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα, παιδιά. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Με το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά, σπάστε like, subscribe και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Όπως πάντα λοιπόν, τι άλλο ξέρετε. Γεια σας.